Μία βάρδια τρόμου πέρασαν ανήμερα των Χριστουγέννων δύο υπάλληλοι σε μίνι μάρκετ του Ηρακλείου όταν ληστής εισέβαλε στο κατάστημα και με την απειλή όπλου ξάφρισε το ταμείο. Σηκώνει το όπλο και λέει τα λεφτά. Οι δύο εργαζόμενοι περιγράφουν στην κάμερα της Κρήτη TV τα εφιαλτικά λεπτά που έζησαν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της 25ης Δεκεμβρίου. Μπήκε σε κανονικός πελάτης, από ό,τι φάνηκε από τις κάμερες όπλησε πριν μπει. Ήταν 2,5 ώρα και κάποια στιγμή μπήκε μέσα κάποιος, όπλησε τον πιστόλι και μας λέει δώστε μας την ίσπραξη τώρα. Εμείς στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν πλάκα, ότι μας κάνουν πλάκα, γιατί απλά το έκανε να φανεί, δεν με στόχευε ακριβώς. Με στόχευσε και μετά το είχε κάτω, απλά να το βλέπουμε. Ο θρασίτατος δράστης κόρπισε τον φόβο στους δύο ανυποψίαστους υπαλλήλους, οι οποίοι τρομοκρατήθηκαν στη θέα του όπλου και του έδωσαν από το ταμείο το ποσό των 200 ευρώ, ενώ ο ίδιος δεν δίστασε να πάρει φεύγοντας και πακέτα τσιγάρα. Τρομοκρατηθήκατε προφανώς. Ναι, εννοείται. Εννοείται τρομοκρατήθηκα. Μα και χωρίς. Και άοπλος να ήταν, θα τα δίναμε τα λεφτά. Εννοείται ότι φοβηθήκαμε, γιατί δεν ξέραμε αν ήταν αληθινό ή ψεύτικο. Εμείς βέβαια φοβηθήκαμε. Του δώσαμε ό,τι είχε το ταμείο, τα άλλα τα είχαμε φυλάξει. Εκεί πήρε για 2 πακέτα τσιγάρα. Έπειτα ο ληστής έγινε καπνός, με τους εργαζομένους να ενημερώνουν την αστυνομία για το συμβάν, η οποία με την σειρά της συνέλαβε τον δράστη. Πρόκειται για έναν 24χρονο Αλλοδαπό, που φαίνεται κατά πληροφορίες να έχει απασχολήσει αρκετές φορές τις αρχές. Ενημερώσατε μετά την αστυνομία για το συμβάν? Πήρε ο υπάλληλος στην αστυνομία τηλέφωνο, ενδιαφέρθηκαν πολύ, ήρθανε 2-3 φορές και με καλέσαν την ίδια στιγμή στο τμήμα για κατάθεση. Να καλέσουμε την αστυνομία. Ήρθα αμέσως. Να δώσουμε τα στοιχεία του ληστή και κάνουν την αρμοδιότητά τους οι άνθρωποι. Από ό,τι έμαθα τον βρήκανε. Τώρα περαιτέρω δεν γνωρίζω. Δώσατε και υλικό από τις κάμερες? Ναι. Ναι. Δώσαμε τα 5 αυτά λεπτά δώσαμε. Σύμφωνα με τα όσα μετέφεραν οι δύο υπάλληλοι μιλώντας στην Κρήτη TV, πρόκειται για ένα πρωτοφανές περιστατικό, καθώς δεν έχει σημειωθεί αντίστοιχο συμβάν στο συγκεκριμένο κατάστημα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Από τη στιγμή που είσαι μόνος, ότι ένα μαγαζί ανοιχτό, τέτοια μέρα, το έχεις δηλαδή και πίσω, στο πίσω μέρος. Είχατε αντίστοιχα περιστατικά εδώ στην περιοχή, στο συγκεκριμένο κατάστημα? Εδώ όχι. Δεν είχαμε κάποιο περιστατικό, τώρα έγινε. Η προανάκριση διενεργείται από την υποδιεύθυνση ασφαλείας Ηρακλείου.